Στην Τίνο, ένα χριστουγεννιάτικο έθιμο που αναβιώνει στο παραδοσιακό χωριό του Τρικοτάμου είναι το τραπέζι της αδελφότητας. Οι οικογένειες του χωριού αναλαμβάνουν κάποιες δεδομένες υποχρεώσεις προς τον ενωριακό ναό του χωριού, τα εισόδια του Θεοτόκου. Ο αρχηγός της οικογένειας, η οποία ορίζεται υπεύθυνη, ονομάζεται Κάβος και υποχρεώνεται να διατηρεί αναμένο όλο το χρόνο το καντήλι μπροστά από την εικόνα της γέννησης του Χριστού. Το μεσημέρι των Χριστουγέννων, ο Κάβος παραθέτει γεύμα στο σπίτι του μόνο για τους άνδρες του χωριού και τον ιερέα της ενορίας. Οι προσκεκλημένοι φέρνουν μαζί τους μέσα σε μια πετσέτα το ψωμί, το πιρούνι, το κουτάλι και το κρασί τους. Το κρασί προσφέρεται σε τάσια, κύπελα σε ημισφαιρικό σχήμα από ρίχαλκο, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εκείνη τη μέρα. Μετά το φαγητό, μια ομάδα καλεσμένων μαζί με τον ιερέα μεταφέρουν την εικόνα της γέννησης του Χριστού από την εκκλησία στο σπίτι του οικοδεσπότη, ψάλλοντας χριστουγεννιάτικα τροπάρια. Η εικόνα τοποθετείται πάνω στο τραπέζι δίπλα στον ιερέα. Όλοι κάθονται πάλι στο τραπέζι, ο ιερέας μοιράζει αντίδωρο και ανάβονται κεριά, πανομοιότυπα με αυτά τα οποία μοιράστηκαν στην πρωινή λειτουργία. Ο ιερέας ρωτάει κατόπιν το όνομα του επόμενου κάβου.